Τιμώντα το μεγάλο Έλληνα συγγραφέα, η Περιφέρεια Θεσσαλία εγκαινιάζει στη Σκιάθο το τετραήμερο 19-22 Σεπτεμβρίου τη ημέρα Παπαδιαμάντη έναν ετήσιο κύκλο εκδηλώσεων αφιερωμένο στο έργο του. Η μία είναι η ημέρα Παπαδιαμάντη που θα ξεκινήσουν μεθαύριο και μετά είναι ο διαγωνισμό για τον φωτογραφικό διαγωνισμό για τον Τάκη Τλούπα που θα ακολουθήσει και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το κομμάτι αυτού του πολιτισμού. Η συγκεκριμένη, ε, το συγκεκριμένο κομμάτι θέλουμε να τονίσουμε αυτό που λέμε συνέχεια, δηλαδή την ταυτότητα της την οποία, της οποίας ένα από, ένα από τα στοιχεία της ταυτότητας είναι και ο Παδιαμάντης. Αυτός ο, ο, ο Άγιος Αλέξανδρος, ο οποίος έχει συνδέσει και τη γραφή του και το όνομά του με πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τη Θεσσαλία. Οι ημέρε Παπαδιαμάντη περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, συζητήσεων, λογοτεχνικών αναγνώσεων, συναυλιών και εξανακήσεων σε ιστορικού τόπου τη Σκιάθου και διοργάνονται φέτο με την πολύτιμη αρρωγή του Δήμου Σκιάθου. Θα γίνουν στη Σκιάθου και με τη συνέργεια του Δήμου Σκιάθου. Η... η, περίπτωση του Παπαδιαμάντη είναι μια συγκλονιστική περίπτωση του μέγιστου Έλληνα πεζογράφου, ο οποίο είναι Θεσσαλό, είναι Σκιαθήτη. Η σκιά του είναι συγχρόνω ένα πεδίο τη λογοτεχνία και ένα πεδίο τη λογοτεχ... της... της... πραγματικό. Είναι καταπληκτική αυτή η σημασία των τοπίων που είναι μέσα στο Παπαδιαμάντιο έργο και ταυτόχρονα είναι απ' έξω. Ε, 30 και σημαντικότατοι άνθρωποι των γραμμάτων, πρώτης γραμμή, Έλληνε. Θα βρεθούν στη Σκιάθο να μιλήσουν για το Παπαδιαμάντη. Στην εναρκτήρια τελετή τη 5η 19 Σεπτεμβρίου, ο Περιφερειά Δημήτρη Κουρέτα θα απονείμει το βραβείο Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στον φιλόλογο κ. Τρενταφυλόπουλο, επιμιλητή τη ιστορική κριτική έκδοση των Παπαδιαμαντικών Απάντων. Έχει σκοπό να διαχύσει σε όλη την Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα ε, μια σειρά από πρωτοβουλίε, οι οποίε δεν τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλή και η συμβολική αξία, αλλά και η τόλμη μια τέτοια πρωτοβουλία σήμερα, που έχει να κάνει με αυτό που λέμε με τα γράμματα και με την πνευματικότητα του τόπου. Και το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω είναι ότι μέσα σε αυτού του 30 διακεκριμένους είναι πολύ θεσσαλοί ε, και είναι σημαντικό ε, ότι θα είναι και ένα βήμα για τη ε, διεύρυνση της ορατότητας και των θεσσαλών ε, συγγραφέων και ποιητών και των σκεφτών, όπως είναι ο, ο Σταύρος και άλλοι. Άρα είναι κάτι το οποίο ε, ριζώνει με έναν τρόπο ουσιαστικό. Το νέο βραβείο που αυθροθετείται από την περιφέρεια Θεσσαλία θα απονέμεται κάθε χρόνο να αλλάξει έναν εξέχοντα μελετητή και σε ένα ομότεχνο του μεγάλου σκιαθήτη Έλληνα ή ξένο. Όλε οι εκδηλώσει που έχουν γίνει μέχρι τώρα και που θα γίνουν και μέχρι τον Νοέμβρη είχαν ανακοινωθεί και πιστά με όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα, εφαρμόστηκαν μέσα στο 2024, υλοποιήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση του κόσμου και με τα θετικά σχόλια και τις δυσκολίε που περιλάμβανε κάθε, από αυτές, κάθε μία από αυτές τις εκδηλώσεις. Η Εναρκτήρια Τελετή θα κλείσει με συναυλία του τροκοδοποιού Ορφέα Περίδη, ελεύθερη για το κοινό.